Μια που έχουμε ανοίξει το θέμα του Sir Keir Starmer, ο νέος πρωθυπουργός στην αγγλική πολιτική σκηνή, η συντακτική ομάδα εδώ στην Αυτεμπορική έκανε μια ακτινογραφία και της πολιτικής σταδιοδρομίας, του Keir Starmer και της προσωπικότητάς του. Και όλα αυτά με βάση βεβαίως όσα έχει αφήσει, όσα έχει επιτρέψει ο ίδιος να δοθούν στην δημοσιότητα. Γιατί μέχρι και πριν από λίγα 24 ώρα και μπορεί ακόμη και τώρα, κανείς στην Αγγλία δεν ήξερε ποια είναι τα ονόματα των δύο παιδιών του, τα οποία είναι κάπου εκεί στην εφηβεία. Κρατά τα δεδομένα της προσωπικής του ζωής πολύ πολύ καλά φυλαγμένα. Παρακολουθούμε το βίντεο και αμέσως μετά ανοίγουμε τη συζήτηση με τον κύριο Γκλεζάκο για να δούμε προς τα που πηγαίνουν τα χρηματοοικονομικά πράγματα και κυρίως οι μεγάλες οικονομίες. We did it! Γιος εργατών που κατάφερε να σπουδάσει νομικά και να τα βάλει με πολυεθνικές όπως τα McDonald's και τη Shell. Εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 2015 και στήριξε τον Τζέρεμι Κόρμπιν για την ηγεσία του κόμματος πριν ξεκινήσει έναν εμφύλιο πόλεμο μαζί του που κρατάει μέχρι και σήμερα. Αν και πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει προσωπικότητα ή πολιτικά χαρίσματα και ότι πρόδωσε τις παραδοσιακές αξίες του εργατικού κόμματος, ο Sir Keir Starmer κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να αλλάξει ριζικά τους εργατικούς, να κερδίσει κατά κράτος τους συντηρητικούς και να είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1962 και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ο ίδιος το είχε αποκαλέσει εργατικό. Ο πατέρας του ήταν εργαλειοποιός και η μητέρα του νοσοκόμα, κάτι που τον ώθησε στο να αποκτήσει μια μεγάλη ευγνωμοσύνη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Από την ηλικία των 10 ετών παίζει ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο, ενώ είναι οπαδός της Arsenal. Στην ηλικία των 16 ετών έγινε ενεργό μέλος της Σοσιαλιστικής Νεολαίας του Εργατικού Κόμματος για να φτάσει στην ηλικία των 53 ετών και να εκλεγεί βουλευτής με τους εργατικούς. Ο ίδιος κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημόσια σφαίρα και τον πολιτικό στίβο. Έχει παντρευτεί τη Βικτόρια Στάρμερ από το 2007 και μαζί έχουν αποκτήσει 2 παιδιά, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα. Κάτω από δύσκολες συνθήκες εκλέχθηκε πρόεδρος του κόμματος το 2020 και ξεκίνησε τη διαδικασία μετατροπής του από κόμμα διαμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας, κάτι που τον οδήγησε στο να αποδυναμώσει την αριστερή πτέρυγα και να μετακινηθεί πολιτικά από τα αριστερά προς το κέντρο και δεξιά. Η φιλοϊσραηλίτικη του στάση και η δεξιά στροφή που επιχείρησε δημιούργησε χάσμα στους ψηφοφόρους των εργατικών, με πολλούς να τον κατηγορούν ότι είναι ο διάδοχος του Τόνι Μπλερ και ότι το κόμμα ολισθαίνει προς τον αυταρχισμό, ενώ οι υποστηρικτές του είδαν στο πρόσωπό του έναν πραγματιστή με προοδευτικές αντιλήψεις που μπορεί να κερδίσει τους Τόρις έπειτα από 14 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η στάση του στην Παλαιστίνη κόστισε στους εργατικούς 3 έδρες σε περιφέρειες που ήταν κόκκινα προπύργια. Η εμφατική νίκη των εργατικών εναντί των συντηρητικών ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα κεφάλαιο αλλαγής όπως ο ίδιος ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο Στάρμερ θα ακολουθήσει ένα μείγμα πολιτικών που στόχο έχουν την ανόρθωση του NHS, την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση των αριθμών μεταναστών που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επανάκτηση της διεθνούς εικόνας της Βρετανίας. Ο χρόνος θα δείξει αν ο Στάρμερ, γνωστός για τις αφέσεις πολιτικών υποσχέσεων, θα παραμείνει σταθερός στο μεταρρυθμιστικό και μετριοπαθές μανιφέστο ή θα προχωρήσει σε πιο ριζοσπαστικές πολιτικές για να υπουλώσει το τραύμα της 14χρονης συντηρητικής διακυβέρνησης των Τόρις. Να περάσουμε τώρα στη συζήτησή μας και να πω την καλημέρα μου στον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Γιατί σε αυτό το κανάλι μας αρέσει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σμυρίδη. Κύριε Γκλεζάκο, ξέρετε, γίνονται πολλά πράγματα και όλα αυτά ενισχύουν μια γενική αβεβαιότητα. Μπορούμε να πούμε πολλά. Θα καταφέρει η Βρετανία να βγει από αυτό το λάκκο στον οποίο βρίσκεται. Διαβάζαμε σήμερα ότι πολλοί Βρετανοί αναζητούν χώρες μετανάστευσης, γιατί το βιωτικό τους επίπεδο είναι
πολύ πολύ κακό τα τελευταία χρόνια. Θα καταφέρει η Γαλλία να ανορθωθεί επίσης, να σχηματίσει μια κυβέρνηση, να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και στο τέλος της ημέρας πόσο επηρεάζουν όλα αυτά τη δική μας ζωή και καθημερινότητα, γιατί όλα είναι αλληλοσυνδεόμενα. Έτσι, όντως, ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, όλα είναι αλληλοσυνδεόμενα, όπως λέτε. Η Βρετανία πλήρωσε ένα τίμημα σημαντικό από τότε που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή είχε και πολιτική αστάθεια παράλληλα, είδαμε πώς οι πρωθυπουργοί άλλαξαν, η οικονομία της δεν πήγαινε τόσο καλά. Τώρα πάντως δεν βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Θα έλεγα ότι όλα δείχνουν ότι μπορεί να μπει σε μια κανονικότητα, γιατί για πρώτη φορά θα έχει και μια κυβέρνηση ευρείας αποδοχής, που από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμά της είναι ένα ορθόδοξο οικονομικό πρόγραμμα για μια χώρα η οποία παίζει σπουδαίο ρόλο μέσα στο παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα. Άρα η άποψή μου είναι ότι θα πάει καλύτερα η οικονομία της, εξαιρουμένων βεβαίως των απρόβλεπτων εξωτερικών παραμέτρων, όπως είναι τα γεωπολιτικά, όπως είναι η ενδεχόμενη εκλογή Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της οικονομικής σχέσης Αμερικής-Ευρώπης κλπ. Σε γενικές γραμμές πάντως, νομίζω ότι θα πάει καλύτερα. Τώρα για τη Γαλλία δεν είναι έτσι τόσο καλή η εικόνα. Δεν είστε το ίδιο αισιόδοξος. Όχι, γιατί η Γαλλία ήδη έχει πρόβλημα. Όπως έχετε και εσείς επισημάνει πολλές φορές, έχει μεγάλο έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 5% και αν δεν συνεχιστούν μέτρα... Ή αν δεν συνεχιστούν τα μέτρα που πήρε ο Μακρόν το τελευταίο διάστημα, θα πάει στο 6 ή ενδεχόμενα και στο 7 στην επόμενη διετία. Πολύ υψηλό έλλειμμα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτό το χρόνιο έλλειμμα την έχει οδηγήσει στο να δανείζεται συνέχεια και έτσι το χρέος της έχει πάει στο 110%, 112% από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι το όριο των ευρωπαϊκών συνθηκών είναι 60%, δηλαδή έχει πάει σχεδόν στο διπλάσιο. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι, ότι πρέπει τώρα να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δαπανών ή αύξηση της φορολογίας, έτσι μόνο βελτιώνεται το έλλειμμα. Όμως πώς θα γίνει αυτό όταν πολιτικά βρίσκεται σε μια φάση όπου δεν μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση ή αν συγκροτήσει θα είναι τόσο εχθερόκλητα τα προγράμματα των κυβερνητικών εταίρων που δεν μπορεί να συμπέσουν και μάλιστα να συμπέσουν προς την κατεύθυνση της λιτότητας. Δεδομένου ότι το πρώτο κόμμα, ο Συνασπισμός της Αριστεράς, έχει ένα πρόγραμμα που προβλέπει δεκάδες δισεκατομμύρια πρόσθετες δαπάνες αντί να προβλέπει περικοπές. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό και η ελπίδα είναι ότι και αυτά τα κόμματα που θα αποτελέσουν τους κυβερνητικούς εταίρους, αν συγκροτηθεί η κυβέρνηση βεβαίως, θα βάλουν νερό στο κρασί τους γιατί θα καταλάβουν ότι η χώρα χρειάζεται ένα πρόγραμμα περιορισμού των ελλειμμάτων. Τώρα, το ερώτημα το οποίο ακούω από πολλές πλευρές, κύριε Γκλεζάκο, είναι αν οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων μπορεί να δώσουν μια χαριστική βολή σε όλη αυτή την αβέβαιη πολιτική κατάσταση. Βλέπετε εσείς ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με δεδομένο ότι... Όχι, δεν το βλέπω. Όχι. Δεν το βλέπω γιατί έχουμε το φύλακα άγγελό μας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρέχει ρευστότητα, να αγοράσει ομόλογα, γαλλικά, γενικότερα να εκτονώσει τις όποιες πιέσεις, ώστε να μην ανέβει υπέρμετρα το κόστος δανεισμού. Η Γαλλία σήμερα δανείζεται περίπου με 3,2% για δεκαετή διάρκεια, που είναι ήδη υψηλό αν σκεφτούμε ότι αυτό συνεπάγεται κάποια 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τόκους. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί λοιπόν, παρέχοντας πρόσθετη ρευστότητα, να μην αφήσει την αγορά να οδηγήσει τα γαλλικά ομόλογα σε υψηλές αποδόσεις και τη Γαλλία σε προβλήματα χρηματοοικονομικής φύσης. Κύριε Γκλεζάκο, εσείς με την εμπειρία σας και την ακαδημαϊκή σας επιπλέον, έχετε παρατηρήσει άλλη περίοδο όπου όλα, σε όλα τα επίπεδα,
σε πολιτικό επίπεδο, σε χρήμα, σε οικονομικό επίπεδο. Ίσως το χρηματοοικονομικό να είναι πιο σταθερό από τα δύο που προανέφερα. Είναι σε τόσο ρευστή μορφή? Όχι, είναι, θα λέγαμε, κάτι λιγότερο από την τέλεια καταιγίδα για την Ευρώπη, γιατί έχει να αντιμετωπίσει ένα καθαρό έλλειμμα ηγεσίας. Τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σαν μια μεγάλη γραφειοκρατική οργάνωση, θα λέγαμε, χωρίς ηγέτες που μπορούν να την τραβήξουν προς το μέλλον όπως είχε παλαιότερα. Παράλληλα έχουμε το γεωπολιτικό μέτωπο που δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Και μιλάω κυρίως για το μέτωπο της Ουκρανίας, γιατί εκείνο του Ισραήλ αργά ή γρήγορα θα κλείσει, αλλά εκείνο της Ουκρανίας δεν ξέρω πότε και αν κλείσει και πώς θα κλείσει. Είναι ένα πολύ δύσκολο, είδαμε και από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ναι, τις επισημάνσεις που έγιναν εκεί. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί ένα πρόβλημα στην αγορά ενέργειας που άλλοτε ηρεμεί και άλλοτε εκτοξεύει τις τιμές πολύ ψηλά. Και τώρα έχουμε και το πολιτικό πρόβλημα, όπου η Γαλλία βρίσκεται περίπου σε μια κατάσταση ακυβερνησίας, η Γερμανία βρίσκεται με ένα συνασπισμό πολύ ευαίσθητο και ευάλωτο και η ακροδεξιά από ό,τι φαίνεται ανεβαίνει. Είναι καλό, σαν μια όαση που είδαμε στην Αγγλία, για παράδειγμα, παρότι δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, τέλος πάντων, αλλά είναι στην ευρύτερη Ευρώπη, να βγαίνει μια κεντρώα κυβέρνηση. Και βέβαια στη Γαλλία, όπου το εκλογικό σύστημα δεν επέτρεψε στην Λεπέν να είναι πρώτο κόμμα, γιατί δυστυχώς σε ψήφους ήταν πρώτο κόμμα. Λοιπόν, αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς δημιουργεί πάλι ένα πρόβλημα σοβαρό. Η μόνη ελπίδα πάλι να μεταλλαχθεί η ακροδεξιά όπως έγινε στην Ιταλία και να συγκλίνει προς αριστερότερα, δηλαδή προς το κέντρο κάπως, έτσι ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή και να μπορεί η Ευρώπη να λειτουργήσει και στο πολιτικό πεδίο επαρκώς, ας πούμε. Και επειδή πλησιάζουμε, το καλοκαιράκι εδώ είναι, πολύ γρήγορα θα περάσει και ο Αύγουστος εξαιτίας της θερινής ραστόνης. Και να, μετά από 2-3 μήνες, ο Νοέμβριος πλησιάζει, θα δούμε και το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, με ό,τι έχει να δρομολογηθεί ως τότε. Πώς θα περιγράφατε, αν μπορείτε, εν συντομία, μία προσομοίωση στο ενδεχόμενο εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ? Ποιες ισορροπίες θα ανατραπούν ενδεχομένως ολοκληρωτικά? Έχετε δει, και αυτό το άφησα απ' έξω. Αυτή είναι η μεγάλη καταιγίδα. Γιατί σύμφωνα με την προηγούμενη θητεία του Τραμπ και τα όσα λέει τώρα στο προεκλογικό του αγώνα, δεν είναι δεδομένο ότι η συνεργασία Ευρώπης-ΗΠΑ θα συνεχιστεί ομαλά και στον οικονομικό τομέα. Στον οικονομικό τομέα, βέβαια, τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποια σύννεφα λόγω του προστατευτισμού των ΗΠΑ, αλλά και στο γεωπολιτικό μέτωπο, όπου η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία, για παράδειγμα, και η γενικότερη στάση του σε σχέση με το ΝΑΤΟ, μάλλον φαίνεται ότι θα διαφοροποιηθεί και ότι θα δημιουργήσει ρήγματα σε αυτή την ενιαία συμμαχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένας επιπλέον μπελάς, ένα επιπλέον πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενδεχόμενο, η περίπτωση όπου θα εκλεγεί ο Τραμπ. Εμείς ως Ελλάδα πού βρισκόμαστε, κύριε Γκλεζάκο? Τώρα μπορεί να έχουμε πολιτική σταθερότητα. Τα μακροοικονομικά μας στοιχεία δεν πάνε άσχημα. Το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων όμως πάει δύσκολα και το 2033 δεν είναι μακριά, οπότε και θα χρειαστεί να ξαναδιαπραγματευτούμε το χρέος μας. Εδώ λοιπόν πραγματικά έχουμε πολλά να πούμε, κυρία Σμιλίδου. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για τα επόμενα 2-3 χρόνια πάμε πολύ καλά. Διότι η ανάπτυξη μας είναι υπερδιπλάσια του μεσόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ο πληθωρισμός έπεσε επιτέλους χαμηλά από εκεί που είχε φτάσει και μέχρι σχεδόν 10%. Το χρέος μας, από ό,τι φαίνεται, ως ποσοστό του ΑΕΠ περιορίζεται. Όλα δείχνουν πάρα πολύ καλά.
επενδύσεις γίνονται, χρήματα υπάρχουν ακόμη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας είναι μακροπρόθεσμο. Η δομή της ελληνικής οικονομίας, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι ανορθόδοξη. Και είναι ανορθόδοξη για τρεις βασικούς λόγους. Ο ένας είναι γιατί δίνουμε πολύ έμφαση σε υπηρεσίες δευτερεύουσας σημασίας και που δεν είναι εξαγώγημες κτλ. Γιατί έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεμονωμένους επαγγελματίες που ούτε πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση μπορούν να έχουν, ούτε δυνατότητα χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια ώστε να κάνουν επενδύσεις εξυγχρονισμού. Αποτέλεσμα τελικών, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι πολύ χαμηλά. Αυτό εξηγεί και το ότι βρισκόμαστε στα 2/3 περίπου του μέσου όρου της Ευρώπης από πλευράς εισοδημάτων. Γιατί η παραγωγικότητα της εργασίας είναι αυτή που κρίνει την αμοιβή. Εάν δεν παράγεις και αμοιβεσαι παραπάνω από ό,τι παράγεις, αυτό θα βγει στα δάνεια. Όπως βγήκε και πήγαμε στη χρηματοοικονομική κρίση. Πρέπει λοιπόν να ανέβει η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα ανεβαίνει με ένα μόνο τρόπο. Νέες επενδύσεις και μάλιστα τεχνολογικά ενήμερες επενδύσεις, να είναι δηλαδή στην αιχμή της τεχνολογίας. Όσο αυτό δεν γίνεται, η οικονομία μας μπορεί βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα να πηγαίνει καλά, αλλά μακροπρόθεσμα θα έχει πρόβλημα. Κοντά σε αυτό έρχεται για η επισήμανση που έκανε ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Σε 5 χρόνια, λέει, από σήμερα θα έχουμε χάσει 400.000 θέσεις εργασίας. Όχι θέσεις εργασίας, συγγνώμη. 400.000 άτομα της παραγωγικής ηλικίας. Ακόμη. Θα έχουν μειωθεί κατά 400.000. Σκεφτείτε που σήμερα έχουμε έλλειμμα εργαζομένων. Και σε 25 χρόνια, λέει ο κύριος Τουρνάρας, από σήμερα θα έχουμε χάσει 2 εκατομμύρια άτομα της παραγωγικής ηλικίας. Μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα χειρότερο. Έχουμε λοιπόν μία μακροπρόθεσμη άσχημη προοπτική. Πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, οι μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν όσο γίνεται καλύτερα να διεξάγουν τη δραστηριότητά τους. Για το δημογραφικό, σε κάθε περίπτωση χρειάζονται σημαντικά μέτρα. Και βεβαίως αυτά που μας ταλαιπωρούν όλες αυτές τις δεκαετίες, η καθυστέρηση στη δικαιοσύνη, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η παιδεία η οποία δεν συνδέεται με την αγορά, η υψηλή φορολογική επιβάρυνση και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θα μεγαλώνουν όσο το δημογραφικό πρόβλημα θα χειροτερεύει, γιατί όλο και λιγότεροι θα πρέπει να εισφέρουν όλο και περισσότερα για να έχει το κράτος χρήματα. Φοβάμαι, να κύριε καθηγητά, να ότι έθεσα το κέριο ερώτημα στην εκπνοή του χρόνου της εκπομπής. Οπότε θα αναγκαστώ να σας διακόψω και λίγο άκομψα τις απολογίες μου. Ίσως την επόμενη φορά να επικεντρωθούμε λίγο στο ελληνικό παράδοξο. Γιατί έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλό υπόλοιπο Ιουλίου θα σας ευχηθώ. Είστε επανειδήν. Επίσης.